Γεια χαρά στους φίλους και στις φίλες του καναλιού. Σήμερα εδώ, από ό,τι έχετε δει ήδη από τον τίτλο, θα καταλάβετε ότι θα παίξουμε Streets of Rage 4. Πριν πάμε να παίξουμε gameplay, σε ένα σύντομο επεισόδιο που σποιλάρω και λέω ότι θα παίξουμε 2 levels, ήρεμα το λέω, θέλω να κάνω ένα μικρό background για αυτό το παιχνίδι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα franchises, από τα μεγαλύτερα εμπορικά hits της Sega στα 90s. Ξεκίνησε το 1991 με την παιχνιδάρα την πρώτη, η οποία βγήκε σε όλες τις επίρους, Japan, ξέρω εγώ, Genesis, Ευρώπη κτλ. Σε κάποιες χώρες ονομάστηκε Bare Knuckle, πιο πολύ στην Ιαπωνία, και στην Αμερική και στην Ευρώπη ονομάστηκε Streets of Rage. Ήταν ένα παιχνίδι, ένα platform beat 'em up, το οποίο είχε πάρα πολύ δράση, είχε πάρα πολύ όμορφα γραφικά, είχε αρκετά στοιχεία δανεισμένα τότε από το Shinobi, τις κινήσεις δηλαδή από μακριά, τα one hits κτλ. Είχε επιρροές λοιπόν από παλιά arcades παιχνίδια. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία που υπήρξε και στα arcades. Γενικά, εγώ έχω μόνο καλές και πολλές μνήμες από αυτά τα παιχνίδια. Και όποιοι γουστάρετε, μπορείτε να ανατρέξετε στο επεισόδιο που θα βάλω στην περιγραφή, στο τέλος του επεισοδίου, σε thumbnail, που έκανα παρέα με τον Πάνο Ρετρόπολης, που με κάλεσε ένα live stream και μιλήσαμε και παίξαμε παρέα Streets of Rage 2. Όσοι γουστάρετε, μπορείτε να κοιτάξετε εκεί και μην ξεχάσετε και το subscribe. Λοιπόν, το Streets of Rage 2 λοιπόν, το πρώτο βγήκε το 1991, βγήκε πρώτα στο Mega Drive και μετά έγινε πορτάκι και σε Master System και σε Game Gear. Εκεί βγήκαν οι 8-bit εκδοχές, οι οποίες οφείλω να πω ήταν πάρα πολύ καλοδουλεμένες. Εγώ συγκεκριμένα από μικρός είχα το Streets of Rage 1 στο Master System, το οποίο έχω παίξει πάρα πολλές ώρες με τα ξαδέρφια μου και με φίλους μου. Το έχω ακόμα το παιχνίδι πίσω στη βιβλιοθήκη. Το Mega Drive το 2... Εκεί ήταν που έπαιξα το Streets of Rage το 2 και το έπαιξα πιο μεταγενέστερα το 1994, και ήταν σε σπίτι συμμαθητή στο γυμνάσιο και πήγαινα συνέχεια, ήθελα να πηγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο να παίζουμε παιδιά Streets of Rage 2, γιατί ήταν καταπληκτικό. Το πρώτο παιχνίδι λοιπόν, είπαμε, βγήκε το 1991, ήταν καθαρά φτιαγμένο από την Sega, την AM7, και ο composer, ο πολύ γνωστός, ήταν ο Yuzo Koshiro και ένας άλλος τύπος που δεν θυμάμαι το πρώτο, θυμάμαι όμως ότι λέγεται Kawashima. Αυτοί λοιπόν φτιάξανε ένα score, ένα soundtrack, το οποίο, παιδιά, μέχρι και τώρα έχει βγάλει χιλιάδες remixes, είναι απίστευτη μουσική, ήταν πολύ βασισμένη στα club dancing themes της εποχής, αρχές 90s, και γενικά όσοι έχετε παίξει Streets of Rage, το πρώτο πράγμα που έχετε στο μυαλό σας, πέρα από το τι παιχνίδι είναι, σίγουρα πιστεύω ότι είναι και η μουσική του. Γι' αυτό και πάρα πολλές φορές μου αρέσει να την έχω background music, όσοι την έχετε καταλάβει σε διάφορα μου Sega επεισόδια. Το 1992 λοιπόν βγήκε το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο ήταν πάρα πολύ αναβαθμισμένο, καλύτερα, μεγαλύτερα sprites, περισσότεροι χαρακτήρες, περισσότερες κινήσεις, πιο μεγάλη σε διάρκεια τα levels. Γενικά ήταν ένα πάρα πολύ ολοκληρωμένο και αναβαθμισμένο παιχνίδι. Αυτό πιστεύω είναι και το καλύτερο όλων, όπως και εμένα. Εγώ μετά πήρα βέβαια και στο Game Gear το Streets of Rage το 1 πάλι, και έχω για το Mega Drive μου το 1 και το 2. Το 3 δυστυχώς δεν το έχω. Το 3 βγήκε το 1994 και αυτό διαφορετικό παιχνίδι, όσο κάνετε progress, ξεκλειδώνετε και άλλες κινήσεις, γενικά είναι και λίγο πιο δύσκολο. Έχει ακόμα όμως πιο βελτιωμένα και λίγο πιο εντυπωσιακά sprites, γιατί μιλάμε μετά από 2 χρόνια εξέλιξης στο Mega Drive, αλλά παραμένει και ένας πάρα πολύ ακριβός τίτλος αυτή τη στιγμή. Εγώ μια φορά πριν από 2-3 χρόνια πήγα να το πάρω και σε μια ομάδα στο Facebook και κάποιος εμφανίστηκε, έκανε τα κλασικά δωροδοκίες κάτω το τραπέζι σε PM και μου το καβάτσωσε αυτό στο παιχνιδάκι. Είχα την τύχη να το πάρω τότε και το έχασα για κάποιον τύπο, τέλος πάντων. Ξέρω ποιος είναι αυτός. Λοιπόν, δεν το έχω, θέλω να το πάρω κάποια στιγμή. Η τιμή του έχει ανέβει πάρα πολύ του 3. Όσοι δεν έχετε πει στο 3 όπως εγώ, μπορείτε να το παίξετε σαφώς σε ένα emulator και να γουστάρετε. Και αυτά τα λέω πιο πολύ και για τους νέους gamers που τυχόν με παρακολουθούν, ώστε να έχετε μια ιδέα, ένα background, τι γίνεται στην περασμένη τριλογία και τι γίνεται τώρα. Πάμε λοιπόν και στο 4, το οποίο είχε ανακοινωθεί το 2018 μετά την επιτυχία που είχε κάνει το Wonder Boy, το remake, και εκεί λοιπόν ψηθήκανε και είπανε, εντάξει, αφού μετράνε όλα αυτά, πάμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Χαίρομαι που το παιχνίδι
Έχει στοιχεία από το παλιό και έχει και, όπως είναι αναμενόμενο, και μια εξέλιξη πιο σύγχρονη. Εγώ έχω παίξει μόνο 2 levels αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μπορώ να πω ότι το παιχνίδι είναι εξαιρετικό, είναι πανέμορφο. Όσα διάβαζα αυτά τα 2 χρόνια σχετικά με την πορεία του, με την εξέλιξή του, ήμουν σίγουρος ότι δεν θα απογοητευτούμε. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ όμορφο. Υπάρχουν 2 νέοι χαρακτήρες, 2 νέοι παλιοί, θα δείτε ποιοι είναι στην πορεία. Και επίσης να πω ότι εγώ το έχω πάρει μέσω του Xbox του Game Pass. Ιδάλλως υπάρχει να το κατεβάσετε digital είτε σε PS4 για 25 ευρώ, είτε σε Xbox, είτε σε Switch. Σε Switch νομίζω ίσως να είναι λίγο πιο ακριβό. Και επίσης έβγαλε και σε φυσική μορφή 2 special εκδόσεις limited runs για Switch και για PS4. Για Xbox δυστυχώς δεν βγήκε. Και από όσο ξέρω και ο φίλος του καναλιού, ο Ντένις, έχει ήδη παραγγείλει την limited run του Streets of Rage 4, που έχει μέσα ένα γαλματάκι, έχει clamshell του παιχνιδιού κτλ. Οπότε κάποια στιγμή το δείξουμε και αυτό μελλοντικά μόλις του έρθει. Πολύ όμορφο παιχνίδι, υπάρχουν ήδη και composers, η μουσική είναι μια μίξη του παλιού με του καινούριου, οι κινήσεις έχουν βελτιωθεί, υπάρχουν combos τα οποία μεγαλώνουν, γίνονται περισσότερα strikes, ο χειρισμός είναι πολύ πιο smooth, πολύ πιο όμορφος, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι λιγότερο εν έτη 2020 με τέτοια χαοτική εξέλιξη από το 1994, από τον τελευταίο τίτλο. Και γενικά είναι ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι που μου έχει αφήσει φοβερά συναισθήματα. Εννοείται ότι μπορεί να παίξει και online. Στο κανονικό παιχνίδι μπορούν να παίξουν και 4 παίχτες με 4 διαφορετικά profiles. Online μπορούν να παίξουν 2. Έχει πάρα πολλές νέες επιλογές που θα τα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, μην καθόμαστε άλλο. Τώρα, επειδή έχουμε ακόμα καραντίνα, αυτό το παιχνίδι δεν γίνεται να το παίξει κάποιος μόνος του. Πάντα είναι πολύ ωραίο να παίξουν 2 άτομα. Οπότε λοιπόν, επειδή εγώ είμαι καραντινάτος εδώ και σήμερα έχω και τριήμερο, έπαιξε καλή φάση, ρεπό, δουλειά κτλ. Αργία, με ποιον θα παίξω? Θα παίξω με τη γυναίκα μου, τη Σοφία, που είχαμε παίξει τις προάλλες, Capcom Street Fighter 2, και είδατε ότι την άφησε και με τσάκισε, ή με τσάκισε και δεν την άφησα, δεν ξέρω, αυτό το βγάλετε στο συμπέρασμα. Λοιπόν, με τη Σοφία έχουμε παίξει, να πω επίσης, όλα τα παλιά τα παιχνίδια, το 1 και το 2 και το 3 έχουμε παίξει emulator, οπότε η Σοφία το γουστάρει πάρα πολύ το Streets of Rage, το Saga, είναι εξοικειωμένη, και τώρα πάμε να δούμε live δηλαδή και τη Σοφία να σχολιάζει, να παίξουμε μαζί τα πρώτα 2 levels του παιχνιδιού. Φύγαμε στο game room και ελπίζω να το απολαύσετε. Πάμε! Λοιπόν, και εδώ ξεκινάμε. Πριν ξεκινήσουμε, το έχω πει και άλλες φορές, το γράφω και στην περιγραφή του κάθε επεισοδίου. Κάντε με ad στο Xbox Live, nickname Kawasakikos. Και πάμε λοιπόν να πατήσουμε την παιχνιδάρα. Λοιπόν, Streets of Rage 4, πολύ όμορφη εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να υπάρχει λίγο μουσική από το παλιό παιχνίδι, αλλά έχουν κάνει κάτι από την αρχή. Πάμε λίγο πιο σιγά. Λοιπόν, να δούμε εδώ λίγο τις επιλογές. Story, Stage Select, πρέπει μας λέει να ξεκλειδώσουμε το Main Game, όπως και το Arcade, Boss Rush, εννοείται και αυτό. Το Battle, παιδιά, είναι κάτι σαν PvP, ο ένας παίξει εναντίον του άλλου σε διάφορα levels, με διάφορες παγίδες. Το δοκιμάσαμε, ενδιαφέρουσα προσθήκη. Εντάξει, οκ, δεν τρελάθηκε ιδιαίτερα, αλλά πιο πολύ πλάκα θα έχει όταν θα παίζουν 4 άτομα. Join online games, extras διάφορα που ξεκλειδώνουμε, fighting tips, και στα options θέλω να δείξω το audio. Ακούστε τη μουσική. Έχει την επιλογή να μπορέσουμε να έχουμε και την παλιά μουσική από την τριλογία. Το ακούτε. Εγώ όμως, επειδή τώρα αυτό είναι κάτι καινούριο, θέλω να βάλω την κανονική μουσική του νέου παιχνιδιού. Food, ναι, okay. Νέες εικόνες, ρε παιδιά. Πίτσα, το κάνουμε λίγο διαφορετικό. Ναι, λοιπόν, θα το κάνουμε λίγο διαφορετικό. Okay. Burger και πίτσα, τι καλύτερο. Πάμε πίσω. Και
να ξεκινήσουμε story και να πάμε ένα new game λίγο. Θα το παίξουμε στο normal για να βγει λίγο πιο χαλαρό το playthrough. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε τον Axel, την Blaze, η Cherry Hunter, η οποία είναι η κόρη του Adam Hunter από τα παλιά παιχνίδια, και εδώ είναι ο Φλόγιο, ένας cyborg enhanced χαρακτήρας που τον έχει φτιάξει ο Doctor από το Streets of Rage 3, ο παίκτης. Λοιπόν, εδώ να σας χαιρετήσει η Σοφία. Καλησπέρα, παιδιά. Σοφία, τι περιμένεις λογικά από το τέταρτο μέρος, μιας και έχεις παίξει τα παλιά μαζί μου στο Sega, το Mega Drive? Περιμένω να δω ένα διαφορετικό. Κάποιες αλλαγές μάλλον, κάποιες βελτιώσεις, δεν ξέρω, κάτι. Θα δούμε στην πορεία τι θα είναι αυτό. Αλλά θέλω να έχει, να έχει κρατήσει κάποιο στοιχείο από το παρελθόν. Δεν θέλω να δω ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Αλλά και ένα φρεσκάρισμα λοιπόν έτος 2020. Κάπως ωραία. Κλασικά Axel εγώ και εσύ την Blaze όπως πέσαμε και παλιά στο Mega Drive. Πάμε. Φύγαμε. Λοιπόν, εδώ μας δείχνει λίγο το intro. Ουσιαστικά έχουν περάσει 10 χρόνια από το τελευταίο παιχνίδι, ενώ έχουν περάσει κανονικά 26. Ο Mr. X δεν υπάρχει, αλλά τα παιδιά του κυβερνούν πλέον το νέο Crime Organization. Μας δείχνει ποιοι θα είναι οι νέοι χαρακτήρες. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εδώ ένα ωραίο map που βλέπουμε ήδη σχεδόν πόσα θα είναι τα levels, γιατί βλέπουμε ρόμβους πάνω από κάποια κομβικά σημεία. Ου, τα sprites πιο μεγάλα. Η κίνηση βλέπω αυτή η ίδια η κλασική που είναι ετοιμοπόλεμη. Βλέπω κάτι πουλιά. Λοιπόν. Ο έλεγχος, ο χειρισμός, εντάξει, είναι το πρώτο που κάποιος καταλαβαίνει. Ου, ωραία η Blaze. Έχει πλάκα γιατί όντως συνεχίζουν περισσότερα κόμπος από τα παλιά παιχνίδια. Κλασικές κινήσεις. Δεν σπάνε αυτά μόλι. Σπάνε, απλά ανέβα λίγο πιο πλάγια. Μπράβο, φάει το πιτσάκι σου. Ας το πάω. Όχι, δεν κάνει, παχαίνει. Πρέπει εγώ να το τρώω. Έχει μπουτάκι η Blaze εδώ, καλό. Είναι λίγο τσουποτή εδώ. Αλλά μπορεί να είναι και. Όπως το πήρα, όποιος θα βρει και αυτά και το προλαβαίνει για το high score, Σοφία. Sorry. κλασικά και εδώ υπάρχει special move που χάνει ενέργεια όπως τα παλιά παιχνίδια. Δεν ξέρω να τη χρησιμοποιήσω. Όπως επίσης υπάρχει μια νέα move, η Star move. Βλέπετε και οι δυο μας έχουμε από ένα αστεράκι πάνω. Αυτή είναι ουσιαστικά, από ό,τι έχω καταλάβει, θυμίζει το πρώτο παιχνίδι που καλούσαμε τη special move από μακριά, το περιπολικό που ερχόταν και έριχνε το artillery. Είναι τώρα κάτι τέτοιο και εδώ, απλά την κάνει ο κάθε ένας χαρακτήρας ξεχωριστά. Τι, θες βοηθειά? Όχι, να το πάνε. Μου αρέσουν, καταρχήν έχει και δόνηση, έχει πλάκα. Δεν παίζουμε με αναλογικό, εγώ τουλάχιστον παίζω με directional pad, να θυμηθώ για τις παλιές εποχές. Τα γραφικά είναι τόσο όμορφα, ουσιαστικά παιδιά, εγώ θα το πω, είναι σαν να βλέπω και ένα remastered Comic Zone, άλλη παιχνιδάρα Mega Drive. Πολύ ωραίο. Πώς τα βλέπεις τα γραφικά? Πολύ ωραία είναι. Είναι έτσι smooth, είναι χαρούμενα, είναι και μουσική που βγαίνει. Ναι και... ωραίο grab. Από ό,τι παρατηρώ, δεν υπάρχει κίνηση να πατήσεις δύο φορές το directional pad και να... Οπα, σιγά, οπα. Κάτσε να πάω για κάτι. Δεν υπάρχει αυτό το dash που πατάς δύο φορές και τρέχει. Δεν βλέπω να υπάρχει. Εκτός να ξεκλειδώνεται κάτι μετά, το ξέρει. Εδώ βλέπετε που κατεβαίνει scroll down το level όπως το παλιό παιχνίδι.
που όπως είχε πει και ο Πάνος ο Ρετρόπολης στο επεισόδιο που έβγαλε την Πέμπτη για το Streets of Rage, εδώ υπήρχαν κανονικά τα arcades, πολύ σωστά. Διατηρεί λοιπόν τις νότες του παλιού παιχνιδιού, αλλά με αλλαγές. Γυναίκα μου ρε! Δεν είναι αυτά που γίνονται. Αυτά είναι καλό να μην γίνονται. Ο Άξελ έχει γίνει λίγο πιο ντούκι. Έλα. Ναι, πάτω. Πω, τον τσάκησες. Βάλω και λίγο στον αέρα. Εντάξει. Χρειάζεται. Ωπ, sorry. Όταν είχαμε κάνει ένα δοκιμαστικό, εδώ είχε βγει achievement που έλεγε ούψ και καλά ότι χτυπάς τον αλάι, τον σύντροφο. Λίγο Street Fighter εδώ, το αμάξι. Καλά, κάτσε σύντροφο στους άλλους και μετά αυτό. Πω, Σοφία. Εσύ ήσουν. Όχι, μωρέ, ναι. Ναι, εγώ λίγο στη μέση. Star move, έαντε πάρτε σε επειδή είσαι γυναίκα, προηγούνται γυναίκες. Ευχαριστώ. Να τις κάνουμε στα μποσάκια μου, γιατί θα μας δυσκολέψουν. Κάτσε να κάνουμε καμιά special move λίγο. Κάτι για την όχι τη star, τη special move που χάνουμε ενέργεια, να δουν και λίγο οι φίλοι. Κάτσε να την κάνουμε σε κανένα, ναι. Να, η κλασική παιδιά, κοιτάξτε το ωραίο το animation. Κάνε και εσύ μια special στον επόμενο. Να, κλασικά. Ωπ, κάτσε να φάω πίτσα. Ντόμινος είναι πεπερώνι. Από τη βλέπω. Έτσι. Κοιτάξτε φίλοι μου πίσω τα backgrounds τι όμορφα είναι. Ωπ. Λοιπόν, αυτός είναι κάτι σαν mini boss. Άκρη, μην ξεχνάς τα mechanics της μάχης. Τώρα δεν ξέρω, τους φάγαμε μαζί. Μάλλον. Όταν ξέρω. Κάνει το άλμα, να προσέχεις, να απομακρύνεις από το σημείο που θα το γιωθεί. Και στρώει με τα λοστάρια. Άκρη. Μπράβο. Θα του ρίξουμε καμία special. Νάτι. Πολύ ωραίο το κόμπο. Πάμε ακριά. Μπορείς και να πηδήξεις, να φύγεις λίγο πιο μακριά, μα χρειάζεται. Τον βγάλαμε τον κόμπο, τις φάγαμε και λίγο, πάμε να πηδήξουμε. Έχει πλάκα. Χαλαρόπουλοι εδώ, με τα χέρια στις τσέπες, πολύ χαλαροί παίχτες αυτοί. Εδώ τα ρεύματα κάτω στο πάτωμα. Ή μπορείς να μπερδέψεις τους εχθρούς να έρθουν προς τα σένα και να τα πατήσουν. Καινούργια κίνηση, αυτή την είχα κάνει. Πήδηξε στον αέρα και προσγειώθηκε με τα γόνατα πάνω στο μούρι του. Οπότε έχει λίγο ψαξιματάκι. Α, ναι, υπήρχαν κάποιες κινήσεις στο option menu, αν θυμάσαι. Πίσω και χ γρήγορα, πίσω και α ή θυμάσαι κάτι κόμπους. Δεν μπορώ να σου πω τι θυμάμαι, αλλά οκ. Εντάξει, στην τύχη. Είναι σαν να παίζουμε Mortal Kombat τώρα για να κάνουμε φατάρι. Τη πάτα όλα τα κουμπιά. Θα πάρω και εγώ ένα αστεράκι. Το αστεράκι πάνω εκεί. Οπα! Θα πάρει γλωστό. Τον μπάτσε, είδε. Όχι, τον μπάτσα κι εγώ. Χαλαρό που λίγο. Ωραίο. Πάει εσύ γιατί θα χάσεις. Ωραία. Πάρε και ένα χρυσό και εσύ. Πήρα κι άλλο, αλλά αυτό μου τον άφησε. Δεν το ξέρα, κάτσε να δούμε τι έχει. Όπα, ατσιγμεντάκι. Birth of the Cool. Κάτσε εγώ, είπαν in the air. Ποιος το έκανε τώρα αυτό. Α, και έφαγες και κάτι στη ζούλα σου και τα από το ατσιγμεντ. Για, δεν πειράζει. Πάμε λίγο να δούμε εδώ. Έλα, θα φας τα επόμενες. Προχώρα. Ωραίο animation αυτό εδώ, κάτι έχουμε συμπέσει. Ναι, πάμε. Go!
boss του πρώτου level. Λοιπόν, εγώ λέω να μην του κάνω από την αρχή star moves. Εγώ ίσως να χρειαστεί να σπάσω εκεί για να πάρω να φάω. Ναι, άρα το αστεράκι αυτό. Με το τέτοιο. Καλά, το αστεράκι αυτό το έχει εδώ. Το περιγεράκι. Κάτσε να χάσω άμα είναι λίγο περισσότερο. Να κάνω star move. Πάμε. Αυτό, παιδιά, ήταν το star move που μας εξαντλεί ένα αστεράκι πάνω. Θα πάρω και ένα δεύτερο. Θες να φας εσύ, άμα είναι. Okay. Μακριά, γιατί είναι εντάξει, δεν το κάνουμε καλό. Κάτσε να πάω να τις κάνω την κινησούλη. Κάνεις star move. Yeah. Πάμε και η Σοφία star move. Mm. Το μαλλί της τι έπαθε. Σαν τη storm έγινε λίγο. Oh. Κάνει και αυτή τώρα, ε. Λοιπόν, φύγε. Φύγε. Αχ, την πάτησα. Α, είχαν χαλαρόπουλοι. Αλλιώς τους. Εγώ λέω να επικεντρωθούμε πρώτα στα Minions. Οχ, okay. Πάω γρήγορα για... Ωραίο το grab. Τώρα θα χάσεις βέβαια εσύ. Αλλά άμα θες από μακρύ σου... Α, όχι, έχασες τελικά. Φίδι κρατάει, φίδι λεγροφόρο, χέρι. Τι είναι αυτό, αστείο πάντω. Κάτσε να κάνουμε κανένα. Οχ, το κάνα χωρί να μπορέσω. Α, ωραίο, πω, ωραία είναι η κίνηση. Πόσο ωραία. Το ξέρω. Κάτσε να κάνουμε κανένα star. Κάτσε να κάνουμε ένα να είναι όλοι μαζεμένοι. Μπα. Εντάξει. Έγινε δουλίτσα. Μας έχει τσακίσει λίγο. Και εγώ επειδή σε έχασα και πιο πολύ ζωή. Πέθανα κι εγώ. Ου. Έλα να αποτελειώνουμε. Και έπεσε το πρώτο boss. Πώς την είδες τη μάχη εδώ? Γρήγορη αλλά ωραία. Έχει ενδιαφέρον το background πίσω όπως το έχουν φτιάξει. Ναι. Λένε και ένα ranking system και καλά πως τα έχει πάει ο κάθε παίκτης, παίρνει μια αντίστοιχη βαθμολογία. Εντάξει, σε πέρασα για λίγο. Δεν πειράζει. Continue και συνεχίζουμε. Πάμε να παίξουμε κι άλλο ένα level όπως είπαμε στην αρχή του επεισοδίου. Μας ενημερώνει ότι η νέα οργάνωση είναι πανίσχυρη και είναι ικανή για όλα. Και πάμε λογικά τώρα στην Chinatown ή όχι. Θα δούμε. Α, όχι. Πάμε σε άλλο σημείο, όχι στη Chinatown. Οπ, ωραία γραφικάκια, για φύγαμε. Μου αρέσει που είναι φανταχτερό το παιχνίδι. Γενικά είναι, παιδιά, μια πάρα πολύ όμορφη... είναι ένα πολύ ευχάριστο παιχνίδι για τους ρετρο-νοσταλγούς, ρετρο-λάδμους, πείτε το όπως θέλετε. Πιστεύω ότι είναι must. Master τίτλος. Με στεναχωρεί που δεν υπάρχει σε φυσική μορφή όπως βγήκε ας πούμε και το Medieval πρόσφατα και είναι digital και μόνο σε PS4 και Nintendo Switch βγαίνουν αυτές τις συλλεκτικές limited, αλλά πιστεύω ότι αν το παιχνίδι πάει καλά όπως πήγε και το Sonic Mania, πιστεύω ότι μπορεί να του βγάλουν και κάποιο κανονικό έτσι, game φυσικής μορφής. Ατσιγμεντάκι, life's a struggle, free yourself from a grab. Να είναι καλά η Σοφία εδώ που παίρνει μερικά ατσίγμα. Καταλαβαίνω. Δεν ξέρουμε πώς γίνονται. Ω, κάτσε γιατί εγώ βάζω τους αστυνομικούς, άντε γίνεται. Δεν τους βαράμε. Μέσα στο παιχνίδι είναι κάτι, μπορεί να είναι διεφθαρμένοι. Δεν ξέρω, είναι λίγο ζόρι εκεί πάνω εδώ. Και τα παρικιά μας τα κλασικά εδώ. Πρώτη φορά που βλέπω στο Streets of Rage να ανεβαίνει και προς τα πάνω η δράση, μόνο αντί για προς τα κάτω. Και σκάλες είχε. Και σκάλες, ναι. Τα background είναι πολύ όμορφα. Είναι λες και βλέπω ένα comic, ένα animated comic βασικά. Αυτό δεν σου λέγανε. Ναι, είναι πολύ όμορφο. Open a teaser.
Όχι, δεν πρόλαβα. Την έφαγε. Εγώ και μου... και λίγο το μαλλί μου. Ναι, ναι, μπράβο, σε χαλαρές στιγμές. Κάνεις λίγο κατά τα ναζάκια, τα ανέμελα. Ξυλαράκι. Ωπα, άπερκα, πού φαγα το τούπα και εγώ λίγο, με εξτριμώξω. Πού παρά, εγώ δεν πού παράς εσύ, ξέρω πάντως. Ναι. Κάτσε να μου αρέσει μετά τον κυριούλη. Τον Dick, άκουγα να του έχουν δώσει Dick. Α, το φάγα. Όχι εγώ. Ξέρεις, όταν κάνουμε και για μπέργκερς. Για δούμε εδώ τι έχει. Για σπάστο. Τίποτα. Τίποτα. Α, το γλωστό. Από πίσω. Έλα ρε φίλε, άντε πάρ' το τώρα και έτσι, άντε πάρ' το πάρ'. Μπες μέσα. Μου αρέσει που έχουν τον ήχο τον ρετρό όταν τα μαζεύεις. Λέει extra life σε ένα συγκεκριμένο high score. Ωρε φίλε. Τα πήρα. Το είδα. Εγώ όμως θα πάρω αυτά. Καλά είναι και αυτά. Τα σκουπίδια, παιδιά πάντως τα σκουπίδια να βρίσκεις μέσα πίτσα Domino's είναι γεύτερο. Και τώρα μου έχει ανοίξει η όρεξη, μου λέει να παρακλείω καμιά πεπερώνι ντόμινος. Διατροφή. Ναι. Διατροφή με ντόμινο. Έλα να πάρει το πιτσάκι. Οπ. Πού είμαι εγώ. Εσύ είσαι λίγο πίσω, φάει την πίτσα. Ατσίβε super combo. Και εσύ αυτό το έκανες. Ποιος άλλος. Δυνατό στον αέρα, λογικά και εσύ δεν μπορεί να το κάνει. Μπορώ, το έχω κάνει πολλές φορές. Τι σου είπε. Για κάτι που. Τζάμπ στον αέρα και ύψιλο. Special move μέσα στον αέρα. Τώρα μην μου βάζει τόσο δύσκολο. Είσαι στο. Όπα, εντάξει, πήγε για την μέση. Είπαμε, δηλαδή, στον αέρα. Στον έστειλα. Δικό σου, όλο δικό σου. Τον έχω. Πάει το μινιμπός, οπ. Κλάτς. Για πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται εδώ. Δεν σπάει το γραφείο. Καλώς τα παιδιά. Τι βρήκες εσύ, καλά εγώ τη τρώω και εσύ λουτάρι. Ωραίο αυτσάκι αυτό. Το PC. Πάει λες, όχι. Πάλι τέτοιος. Έσπασε πάντως το... το μπάρικι με τις σοκολατήσεις. Οκ, κάτσε να πάρω το γκλο. Πάει ο φίλος μας. Με στεναχωρεί που δεν έχει την κίνηση την τάση να τρέξει. Κοίτα τι ωραία lighting έχει. Ω, χαλαρό που είναι. Έχασα μια ζωή. Δεν πειράζει. Τώρα θα πάρω το γκλοπ, θα τις φάει. Να δει τι ωραία που είναι με το γκλοπ. Θα τις τρώει. Θα την τρώω γιατί δεν έχω πολύ γλυκά. Πάρε το πιτσάκι σου. Πα. Ω, πίζερ. Πού κουτουλίδι, πάρε και το πίζερ τώρα να παραγγελάσουμε. Δυσκολεύει λίγο, νομίζω, ε. Έχω χάσει αρκετά. Πρέπει να φάω όπως του βρεγά, γιατί έχεις και παίξει τρεις ζωές. Το επόμενο πιτσάκι είναι δικό σου. Και τους στανάρει αυτό. Χαμός. Τι γίνεται εδώ. Δύο τώρα. Τρεις. Ούλιαξε, ή μη φάνηκε. Τι να κάνω, μια special move. Λέω ας την κρατήσουμε για... Δεν ξέρω να χάσουμε τώρα εδώ.
γίνει κανένα λάθος. Πειράζει, θα το πάμε. Τελευταία ζωή. Λοιπόν, μην κάνεις special move για να μην χάνουμε ενέργεια. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Θέλει λίγο focus και κανένα όπλο να τους εξαρτήσουμε κανένα όπλο. Και αυτό στην πλάτη. Ωραία. Μπράβο. Μπράβο. Ω, αυτό είναι πολύ ωραίο το ενδιάμεσο. Ω, άντε. Άντε, πάρ' το. Τουτου. Εδώ δεν σπάει τίποτα. Go, go. Α, θα σπάει αυτό, περίμενε. Ω, φάτο. Α, ευχαριστά. Άμα δεν καταφέρει. Πάμε τώρα να μου γίνει ώρα. Βες μέσα. Προσπαθώ. Α, λάθος. Πρέπει να το σπάσουμε. Σωστά. Οπ. Ο Γκόρντον. Ο Γκόρντον. Ζόρικος. Με πίτσες εκεί. Commissioner. Ναι. Λοιπόν. Λογικά θα φέρει και αυτός ενισχύσεις. Μην τρως ακόμα φαγητό. Άσε να χάσουμε λίγο. Ο special move κάνει να κρύβει. Είναι ζόρικος. Να και τα τσουτσέκια, τα μίμιους. Ψσσ, χαμούλης. Κάτσε με τον γκλόμπ. Ξέρεις τι, κάτσε λίγο να κάνω φόβους στους άλλους. Μάλλον αυτή η επιχείρησή του δεν αποφεύγεται. Πήγαινε φάει. Έχουμε και star moves, έτσι. Είναι το final boss αυτό. Ναι. Οπότε να τι κάνω. Μόλις σηκωθεί με κάτι. Εκτός αν έρθουν κι άλλοι και άσε να μαζευτούμε και λίγο άλλοι. Εγώ δεν πιστεύω να χάσω, οπότε αν είναι να χάσω εγώ να εκμεταλλευτώ τη special move. Κάτσε τώρα. Οπότε... Έχει πολύ ζούλα ακόμα. Ναι, έχει. Sorry. Θυσίασα ζωή. Οχ. Κάτσε καλάκι. Με τσάκισε. Παίζεις μόνη σου, έχασα παιδιά. Δεν έχεις επιλογή. No. Okay. Ίσως αν τον νικούσαμε να με έκανε μετά εμένα σαν continue. Βγάλε αυτόν για αρχή, προσπάθησε να τον αποφεύγεις. Αφήνει. Κάνε ένα special move. Κάνε ένα special move τώρα για να τους χτυπήσει τους δύο. Τον άλλον δεν θα χτύπησε πολύ. Άκρινε, άκρινε. Μπράβο. Κι άλλο. Μπορείς απλά να πηγαίνεις πάνω κάτω. Έχεις, βλέπω ακόμα. Για να δούμε. Οκ. Κάπως έτσι να τον αποφεύγεις. Σχετικό είναι εδώ αυτό. Αυτό. Θέλει αυτή την αποφυγή. Ω, κάτσε ρε φιλέ. Πολύ δυνατός. Ναι. Για νόρμα. Και είδες, δεν έχουμε και... Εντάξει, θέλει λίγο αυτό. Όχι. Οκ. Όχι ρε φιλέ. Σοφία, το έχεις. Δεν το βλέπω. Με το Gordon εδώ πέρα. Του μπλέξαμε. Έχει, βασικά δεν σου αφήνει πολλές επιλογές, γιατί αν αποφύγεις και αυτό το χτύπημα και αυτό είναι πάρα πολύ δυνατός. Οπότε, χάσαμε. Στο normal. τι είναι αυτό εδώ. No assist. Add two lives. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Score divided by 10. Μπορούμε να προσθέσουμε δύο ζωές και ένα star move.
και το σκορ να μοιραστεί για 4. Ασάν assist. Μάλιστα, ενδιαφέρουσα επιλογή. Αλλά λες να μας αφήσει να συνεχίσουμε. Λοιπόν. Ξέρω, ο Πανός είχε πει στο επεισόδιο του ότι έχεις δύο επιλογές. Νομίζω είναι να πάρεις τρεις ζωές, τι είχε πει, και να χάσεις τους μισούς σου πόντους. Πάμε έτσι για πλάκα, να δούμε, θα μας συνεχίσει. Για να δούμε. Αν μας βγάλει από εκεί που μείναμε, να πάρω άλλο παίχτη, εγώ, μισό λεπτό, όχι πάρε εσύ την Τζέρι. Είναι τα μαλλιά της όμως. Δεν πειράζει. Δεν θυμίζει, δεν θα βλέπω. Και πάμε να δούμε αν θα μας βγάλει στο Gordon. Αν μας βγάλει από την αρχή, το καίμε. Αν οκ. Μας έβγαλε πάλι στο τμήμα. Οπότε έτσι πάμε ένα λεπτό και να δούμε απλά αυτούς τους χαρακτήρες και τις special move τους βασικά. Α, είδες, βάζει πάρα πολλά σκορ και αυτές τις καρδούλες. Αυτός λίγο θυμίζει λίγο τον Max και τον Doctor το 3. Η special move της πώς είναι αυθινής. Κάτσε να την κάνουμε από κοντά. Για έλα από εδώ. Αυτός ρίχνει κάτι, λες και είναι ο Cyborg. Αυτή τι κάνει σε σένα. Θα την κάνω δηλαδή. Ναι, δεν κάνει, θα το κλείσουμε. Παίζει με τα yes. Οκ, μέσα να βγάλουμε και αυτού να κάνουμε και τη star μου. Για κάντε και εσύ. Rock of Thunder και έτσι. Μάλιστα. Ωραία είναι, άμα είναι να το συνεχίσουμε εμείς να παίξουμε λίγο off camera. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτό ήταν το επεισόδιο. Έτσι ένα tribute στο Streets of Rage 4 που βγήκε 28 Απρίλη, να λέμε την αλήθεια, που δεν το είπα πιο πριν. Πολύ όμορφο παιχνίδι, ελπίζω να το γουστάρατε. Όσοι έχετε πρώτη φορά στο κανάλι, μην ξεχάσετε το subscribe, το like. Περιμένω στα σχόλιά σας ποιο Streets of Rage από όλα σας άρεσε από τα παλιά, αν σας αρέσει αυτό το παιχνίδι. Γενικά περιμένουμε τα σχόλιά σας και όσοι γουστάρετε και σε άλλα παιχνίδια να παίξει η Σοφία, μην ξεχάσετε απλά να το ζητήσετε. Λοιπόν, να είστε καλά και σας χαιρετούμε. Γεια σας παιδιά. Γεια χαρά.